Το ευχάριστο είναι ότι έφυγε το Μπαρμπαρός και άρα υπάρχουν προϋποθέσεις να ξαναξεκινήσουν τις συνομιλίες. Και επειδή είναι σοβαρή και ένα διάστημα θα δοκιμαστούν, ποια αν εννοώ με αυτό που λέμε, ήταν θα επανεκρώσουν άφεξη και λοιπά. Έλειξε εξακριβή την άφεξη. Έτσι. Και στην εκλογή τώρα στην Κυριακή, στην Κυπριακή κοινότητα και 15 του Ιούνιου στην Τουρκία. Μιλήσαμε τη Μέρκελ προχτές 14 του Ιούνιου. Την πήρα να την ευχαριστήσω γιατί στη Φιλανδία στάθηκε πολύ σωστή. Της έκανε μια ερώτηση πώς γίνεται και αν υπάρχει κίνδυνος συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο Κύπρος πρόεδρος έπεσε και τα πρώτη της εξηγήσης. Και είπε ότι δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τους υποχρεώσαμε να εξοπλιστούν από τη Μόσχα. Οικονομικά εξαρτώνται από τη Μόσχα. Παίρνουν ένα πρόβλημα με το πρόγραμμα και συνήθως. Χθες στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας υπήρξε μια θετική στάση του Επιτρόπου του Ιταλού για τις συμφωνίες τις ενεργειακές που θα έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αν δεν διεκδικείς τίποτα, δεν παίρνεις τίποτα. Άμα διεκδικείς, παίρνεις περισσότερα.